Στην παρέα μας, όπως σας είχα υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, είναι και ο δημοσιογράφος αστυνομικού ρεπορτάζ, ο κύριος Πάνος Σόμπολος, τον οποίο καλησπερίζω στον Πολίτη 107.6. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους συναδέλφους όλους, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Να κάνουμε μία, θα έλεγα εγώ, αχρίαστη εισαγωγή, να σας γνωρίζει καλύτερα και ο κόσμος ο οποίος ακούει στο ραδιόφωνο. Ο κύριος Σόμπολος είναι δημοσιογράφος αστυνομικού ρεπορτάζ πάνω από 40 χρόνια, με μεγάλη προϋπηρεσία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα. Η πιο παλή φυσικά τον θυμόμαστε και από την τηλεοπτική εκπομπή Αυτόπτης Μάρτυρας στο Μέγκα, στο κανάλι Μέγκα, που έκανε μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο που έπεσε στην τηλεόραση. Ο κύριος Σόμπολος αυτή την περίοδο κυκλοφόρησε το καινούργιο του βιβλίο «Άμεση δράση παρακαλώ» με τις εκδόσεις Πατάκη, για το οποίο βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα. Η πρώτη μου ερώτηση, κύριε Σόμπολο, είναι τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τη συγγραφή? Ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος σαν εσάς, αστυνομικού ρεπορτάζ και όχι μόνο, τι σας έκανε να μεταπηδήσετε σε συγγραφή? Δεν είμαι ο άνθρωπος του καφενείου. Ναι. Δεν είναι, που μου αρέσει το καφενείο. Δεν κατηγορώ, τα καφενεία ίσα ίσα είναι, είναι πολλά, είναι πολύ καλά και ευεργετικά για πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπος του καφενείου. Δεν είμαι άνθρωπος να κάθομαι στο σπίτι μέσα. Είμαι άνθρωπος που πήρα τη σύνταξή μου, γιατί έτσι έπρεπε να κάνω μετά από 41 χρόνια. Είχα δύο δουλειές, δούλευα σε δύο δουλειές, εφημερίδα και τηλεόραση, στο Έθνος και στο ΜΕΚΑ. Λοιπόν, είπα 41 χρόνια stop, δεν πάει, δεν πρέπει να δουλέψω άλλο, πρέπει να δουλέψουν και οι νεότεροι συναδελφοί μας, οι οποίοι τελειώνουν τώρα το πανεπιστήμιο, τελειώνουν τη σχολή, τις σχολές τις δημοσιογραφικές και ψάχνουν στον ήλιο μοίρα. Άμα εγώ κρατάω δύο δουλειές, δύο θέσεις, πού θα βρει το δόλιο το παιδί που ψάχνει στον ήλιο μοίρα για να βρει μια δουλίτσα για να προχωρήσει κι αυτό? Πολύ ωραίο και τίμιο. Γι' αυτό είπα τέρμα, stop, σκόνουμε και φεύγω. Και θα ασχοληθώ με κάτι άλλο στη ζωή μου. Έλεγα από παλιά, όταν χειριζόμουν υποθέσεις μεγάλες, δηλαδή εγκλήματα, δυστυχήματα, πυρκαγιές, σεισμούς, ναυάγια, αεροπειρατείες. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα κρατάω στο αρχείο και κάποτε πρέπει να τα αξιοποιήσω. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα που αυτά τα βιώματα, αυτά που έζησα στα 41 χρόνια μου, να τα δώσω στον κόσμο και να μείνουν ως βιβλία πλέον για τις παρακαταθήκη, για τις επόμενες γενιές. Να δουν δηλαδή, τα δικά μου τα θέματα είναι περισσότερο, όχι περισσότερο, είναι το ρεπορτάζ που κάνω, το αστυνομικό ρεπορτάζ που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Να ξέρει ο κόσμος αργότερα πώς κοιμάνθηκε το έγκλημα αυτά τα χρόνια που δούλεψα εγώ, να μάθει υποθέσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα, την Κύπρο και όχι μόνο, και ασχολούμαι με την συγγραφή βιβλίων. Αυτό το βιβλίο που ανέφερες Δημήτρη εσύ τώρα είναι το έκτο κατά σειράν και ο τίτλος του είναι «Άμεση δράση παρακαλώ». Το τίτλο τον πήραμε από το 100. Όταν παίρνεις το 100 τηλέφωνο, η απάντηση του αστυνομικού, γυναίκα, άντρας, ό,τι είναι στην υπηρεσία, οι λέξεις που ακούς είναι «άμεση δράση παρακαλώ», «τι θέλετε». Μάλιστα. Κατευθείαν από εκεί πήραμε το τίτλο, από την απάντηση των αστυνομικών του 100, της άμεσης δράσης.
Και μιλάμε, μιλάμε για πάνω από 300 περιστατικά τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Να πούμε ότι δεν είναι εγκλήματα τα οποία έχουν θορυβήσει την κοινωνία όπως είχατε σε προηγούμενα βιβλία σας. Όχι, τα προηγούμενα βιβλία είχαν αυτό που σας είπα. Ακριβώς. Δολοφονίες, ναι. Σεισμούς, πυρκαγιές μεγάλες, τροχαία δυστυχήματα, mm-hmm. ναυάγια, αεροπειρατείες, απαγωγές για λίτρα, ένα σωρό τέτοιες υποθέσεις. Τούτα είναι περιστατικά περίεργα, είναι περιστατικά διασκεδαστικά, mm-hmm. ευτράπελα, όλα είναι πραγματικά, γιατί προέρχονται από το δελτίο αδικημάτων και συμβάντων, όπως το λέγαμε τότε, της αστυνομίας, και φυσικά κατέγραψα, τα βρήκα στο αρχείο μου, που έχω πολύ μεγάλο, ευτυχώς είχα κρατήσει πολύ μεγάλο αρχείο, mm-hmm. βρήκα 3-4 φακέλους με όλα αυτά τα ευτράπελα, τα περίεργα περιστατικά. Αυτά λοιπόν τα πήρα τώρα, επεξεργάστηκα με τα σημερινά δεδομένα, γιατί αρχίζουν από το 1970. Μάλιστα. Τα επεξεργάστηκα και τα παρουσίασα με αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η δική μου η μικρή απορία είναι το δελτίο αδικημάτων και συμβάντων, το οποίο ήταν διαθέσιμο μόνο στους δημοσιογράφους, ή είναι ένα πράγμα το οποίο ήταν διαθέσιμο, αυτό το Δευτέρι τέλος πάντων, διαθέσιμο στο κοινό για να το δει? Λογικά όχι. Όχι, το παίρναμε εμείς του αστυνομικού ρεπορτάζ. Μάλιστα. Που ήμασταν διαπιστευμένοι, mm-hmm. Στο αρχηγείο της αστυνομίας. Κάθε πρωί περνάγαμε από την άμεση δράση και την αστυνομική διεύθυνση, mm-hmm. και από το αρχηγείο της αστυνομίας και μαζεύαμε τα γεγονότα του 24ωρου. Τι είχε γίνει το 24ωρο που πέρασε στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αυτά τα στο αρχηγείο κάθε πρωί παραλαμβάναμε το δελτίο αδικημάτων και συμβάντων, που είχε ό,τι περιστατικό ασχολήθηκε η αστυνομία στο 24ωρο που πέρασε. Mm-hmm. Τότε, Δημήτρη μου, δεν είχαμε τα κινητά τηλέφωνα. Σίγουρα. Δεν είχαμε τα email να σε ενημερώνουν. Ναι. Έπρεπε να πας στην αστυνομική διεύθυνση, στο αρχηγείο, στην άμεση δράση, να τα παραλάβεις. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά μας, mm-hmm, τότε. Mm-hmm. Και καθημερινά πηγαίναμε. Ξεχώρισα πολλά από αυτά τα ευτράπελα και τα βάζα σε φακέλους. Αυτά τα ευτράπελα επεξεργάστηκα και τα δίνουμε τώρα ως βιβλίο. Η επεξεργασία φυσικά είναι για να μην αναγνωριστούν, να μην ταυτοποιηθεί κάποιος ο οποίος ήταν δεν αναφέρω ονόματα, ναι, ναι. μέσα. Αναφέρω μόνο ονόματα. Σωστά. Αστυνομικών. Σωστά. Και μάλιστα παλιών αστυνομικών που χειρίζονταν τέτοιου είδους υποθέσεις, που έτυχε να έχουν βάρδια και να ασχοληθούν με την ιστοριούλα αυτή, με το περιστατικό αυτό. Πείτε μου μια ιστορία η οποία έχετε ξεχωρίσει από το βιβλίο, που σας έκανε και εντύπωση. Δημήτρη, η πρώτη δεν είναι διασκεδαστική, δεν είναι περίεργη, mm-hmm. Είναι όμως παράδειγμα προς μίμηση. Το πρώτο περιστατικό που αναφέρω είναι ένα παιδάκι πανφτωχό, ορφανό από πατέρα, η μάνα του ήταν κατάκητη και αυτό δούλευε 8-9 χρονών, δούλευε σε ένα καφενείο. Καλοκαίρι ήταν, δεν είχε σχολείο, mm-hmm. Και για να παίρνει χαρτζηλίκι εκεί στο καφενείο. Ενώ είχε σχολάσει από το καφενείο, πηγαίνοντας προς το σπίτι, βρήκε
μια τσάντα, ένα τσαντάκι μεγάλο με αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Mm-hmm. Αντί να το πάει στη μανούλα του, που πεινούσαν η οικογένειά του και η μάνα και τα αδέρφια, το πήγε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα του μεταξουργείου της περιοχής αυτής που το βρήκε. Μάλιστα. Και τον ρώτησε ο αξιωματικός της υπηρεσίας, γιατί δεν σκέφτηκες να τα κρατήσεις αυτά τα χρήματα αφού είσαι φτωχό παιδί και λοιπά. Όχι, ποτέ, δεν είναι δικά μου αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Τελικά, μη στα πολυλογώ, ο άνθρωπος που είχε χάσει το τσαντάκι, mm-hmm, ήταν επιχειρηματίας, έδωσε χρήματα στο παιδί, έδωσε στην οικογένεια και μάλιστα αργότερα όταν έγινε καλά η μάνα προσέλαβε και τη μάνα στη δουλειά του. Καταπληκτική ιστορία. Είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν άλλα περιστατικά παραδείγματα προς αποφυγήν. Παντρεμένος ένας που δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία λέει στη γυναίκα του, αγάπη μου, θα με στέλνει η εταιρεία εκτός Αθηνών τώρα το Σάββατο και θα γυρίσω την Κυριακή το βράδυ. Μα πάλι θα φύγεις, άρχισε να τον γκρινιάζει, δεν μ' αγαπάς και γυρνάς, πηγαίνεις, αγαπάς τη δουλειά σου περισσότερο και κάτι τέτοια. Τελικά του είπε εντάξει θα πας, να πας. Πήγε στη δουλειά, έφυγε λοιπόν το πρωί, ναι, του Σαββάτου και το βράδυ του Σαββάτου βρίσκεται με την ερωμένη του αντί για εκτός Αθηνών. Μάλιστα. Σε ξενοδοχείο και κατεβαίνοντας από το δωμάτιο για να βγουν για να πάνε σε ένα μπαρ που ήταν απέναντι από το ξενοδοχείο, mm-hmm, την ώρα που άνοιγαν την πόρτα του ασανσέρ για να βγουν έξω βρίσκει μπροστά του την γυναίκα, τη γυναίκα του με τον εραστή της και εκείνη και γίνεται ένας χαμός εκεί, μαλλιοτραβήγματα και κλωτσοπατινάδες και πήγαν τα περιπολικά της άμεσης δράσης, επενέβησαν, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Θέλω να πω, θα μου πεις, είναι πραγματικό? Βέβαια είναι, βέβαια, πραγματικό. Και καταγράφηκε στο δελτίο. Όμως, τέτοια σύμπτωση όμως είναι, ναι, φοβερή. Και όμως όλα γίνονται, όλα είναι στην πραγματικότητα είναι. Και έτσι καταγράφηκε στο δελτίο αδικημάτων και συμβάντων. Ακριβώς, ακριβώς. Θεοσεβούμενος διαρρήκτης. Ένας διαρρήκτης πριν πάει να κάνει διάρρηξη, πέρναγε από μία εκκλησία και έκανε το σταυρό και αναβαίνει και ένα κερί. Ναι. Πολλά τέτοια περιστατικά, πάνω από 300 θα διαβάσει ο καθένας. Ένα μωρό γεννήθηκε μέσα σε ένα περιπολικό και μάλιστα το δώσαν στους δύο αστυνομικούς του περιπολικού που το πήγαιναν από το σπίτι στο μεευτήριο. Mm-hmm. Του δώσανε και το βάφτισαν οι αστυνομικοί το παιδάκι. Να... ναι. Τρία αδέρφια παντρεύτηκαν μαζί. Το κόλπο ενός διαρρήκτη με την ομπρέλα που πήγαινε όταν έβρεχε, πήγαινε στο συνοστισμό και βοηθούσε δήθεν ηλικιωμένες οι γυναίκες και άντρες και τους έκλεβε τα πορτοφόλια την ώρα που τους έβαζε κάτω από την ομπρέλα να μην βρέχονται. Το στρίβιν δια το αραβόνος, το έχεις ακούς Δημήτρη? Ναι, φυσικά. Δια το αραβόνος. Έχω και τέτοια περιστατικά μέσα που αραβωνιαζόταν και μετά έτρωγε ό,τι ήταν να φάει από χρήματα της κοπέλας και μετά εξαφανιζόταν. Μα, είναι και διαχρονικές ιστορίες αυτές, δεν είναι βέβαια, εκείνο τον καιρό.
και επαναλαμβάνονται. Αυτές. Να πούμε στους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε τόση ώρα στο ραδιόφωνο, είναι ο Πάνος ο Σόμπολος, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ για 40 και πάνω χρόνια φυσικά. Αυτή την περίοδο, όχι αυτή την περίοδο, όχι χρόνια τα οποία ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων. Το βιβλίο του το συγκεκριμένο, η τελευταίο βιβλίο είναι «Η άμεση δράση παρακαλώ» με τις εκδόσεις Πατάκη. Να πούμε ότι την Παρασκευή θα κληρώσουμε και 3 αντίτυπα προσφορά των εκδόσεων Πατάκη. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι ακροατές μας είναι ένα μήνυμα SMS στο 1076 γράφοντας τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμο και την πόλη τους στο 1076 με μήνυμα SMS. Η τελευταία μου ερώτηση είναι τι πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτό που τραβάει όσο και πιο πολλούς αναγνώστες στα αστυνομικά μυθιστορήματα και γενικότερα στα αστυνομικά γεγονότα, και υπάρχει αυτή η άνοδος αναγνωσιμότητας προς το αστυνομικό? Δεν είναι τωρινό αυτό, το αν είναι φαινόμενο, δεν είναι τωρινό. Mm-hmm. Είναι ανέκαθεν. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 80, mm-hmm. Που δουλεύαμε στην εφημερίδα στο Έθνος. Ο διευθυντής, που είναι τώρα Μακαρίτης, ο Φιλιππόπουλος, μου έλεγε θέλω κάθε μέρα να έχω ένα θέμα και φωτογραφία για την πρώτη σελίδα. Ναι. Στην εφημερίδα κάθε μέρα ήθελε να έχει ένα θέμα αστυνομικό και μάλιστα φωτογραφία για την πρώτη σελίδα. Και φυσικά δεν ήταν τυχαίο αυτό. Εκείνη την εποχή το Έθνος, να φανταστείς, είχε 240.000 κυκλοφορία την ημέρα. Μάλιστα. Αστρονομικό νούμερο για τα σημερινά δεδομένα. Mm-hmm. 240.000 φύλλα την ημέρα. Ήθελε το αστυνομικό ρεπορτάζ γιατί αυτό το θέλει ο κόσμος. Τώρα, γιατί το θέλει, είναι θέμα εγκληματολόγων, είναι θέμα ψυχολόγων, είναι θέμα ψυχιάτρων. Δεν ξέρω. Πάντως το θέλει. Εκείνο το οποίο εμείς ως δημοσιογράφοι, mm-hmm. Έχουμε υποχρέωση και εσείς οι νεότεροι, να ενημερώνουμε σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο και να μην τον κοροϊδεύουμε, να μην βάζουμε σάλτσες παραπάνω για να εντυπωσιάζουμε, mm-hmm. να του λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεν χρειάζεται για να κάνουμε θεαματικότητα και ακροαματικότητα και κυκλοφορία. Τα πραγματικά περιστατικά και μάλιστα αυτά διασταυρωμένα, καλά διασταυρωμένα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς τα fake news σήμερα, ναι, είναι σχεδόν σε ημερήσια διάταξη, δυστυχώς. Είχατε μιλήσει σε έναν άλλο συναδελφό σας για συνέντευξη για το βιβλίο αυτό. Είχατε πει συγκεκριμένα για τους δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να ξιχνιάσουν οι ίδιοι το έγκλημα. Εσείς διαφωνήσατε ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι άλλος. Υπήρξατε ποτέ όμως μάρτυρας ο δημοσιογράφος να δώσει τόση πολύ βοήθεια με τη δική του την έρευνα και να βοηθήσει την αστυνομία να ξιχνιάσει τελείως ένα συγκεκριμένο έγκλημα? Κοίταξε, εγώ πρώτα δεν μπέρδεψα ποτέ το ρόλο το δικό μου με το ρόλο του αστυνόμου. Σαφώς. Ή το ρόλο του πυροσβέστη ή του οποιοδήποτε άλλου. Mm-hmm. Εγώ ήμουνα δημοσιογράφος και η αποστολή η δική μου είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του αστυνόμου ή του πυροσβέστη με τους οποίους ερχόμασταν σε, ναι, σχεδόν κάθε πολύ και λίγο σε επαφή. Ο αστυνόμος ενδιαφέρεται να εξιχνιάσει το έγκλημα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν θα εξιχνιαστεί το έγκλημα. Εμάς μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, να δώσουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ναι, να δώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και να ενημερώσουμε σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο, πέρα από σκοπιμότητες, πέρα από κόμματα, πέρα από θρησκείες, πέρα από καταστάσεις. Να τον ενημερώσουμε σωστά τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι η δουλειά μου να εξιχνιάζω εγκλήματα, ναι, ούτε η δουλειά μου να σβήνω φωτιές.
Μου έτυχε μια φορά που πήγα στο, μια φορά στην, σε μια εξέγερση των φυλακών στην Πάτρα, κρατουμένων στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, και όταν με είδαν οι κρατούμενοι, «Α, ο Σόμπολος», επειδή με τους περισσότερους γνωριζόμουν καλά και μάλιστα με τους βαρυπινίτες πάρα πολύ καλά. Και όταν με είδαν κάποιοι εκεί που ήταν σκαρφαλωμένοι πάνω σε κυκλειδώματα και πάνω σε τείχους, άρχισαν να φωνάζουν «Α, ο Σόμπολος, ο Σόμπολος», χειροκροτούσαν από μέσα, και με πλησίασε ο εισαγγελέας που ήταν υπηρεσία εκεί και μου λέει «Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, αν είναι δυνατόν να με βοηθήσετε, να μας βοηθήσετε να μπείτε μέσα, να κάνετε εσείς την διαπραγμάτευση και να τους πείσετε να παρατήσουν τον ξεσηκωμό, την εξέγερση, και να επιστρέψουν στα κελιά τους». Μάλιστα. Λέω «Συγγνώμη κύριε εισαγγελέα, δεν είναι η δουλειά η δικιά μου αυτή, μα είδα ότι σας αγαπάνε, σας θέλουν». Λέω «Δεν είναι η δουλειά η δικιά μου αυτή να κάνω το μεσολαβητή, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι αστυνομικός, ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας να ασχοληθώ με αυτό». Εν πάση περιπτώσει δεν δέχτηκα με μια κουβέντα, δεν το δέχτηκα, και στενοχωρέθηκα το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και έλεγα «Γιατί το είπα, δεν έκανα καλά, δεν είχα κανένα συμφέρον αν τους έπειθα να επιστρέψουν στα κελιά τους». Και τελικά όμως με την πάροδο του χρόνου, του καιρού, διαπίστωσα ότι έκανα καλά. Κατέληξα εκεί, έκανα καλά. Δεν είναι η δουλειά του δημοσιογράφου να κάνει το ένα και το άλλο. Όχι, δεν είμαι αστυνομικός, δεν είμαι οτιδήποτε άλλο. Αυτό ακριβώς. Ήταν ο Πάνος Σόμπολος μαζί μας, ο συγγραφέας του βιβλίου «Άμεση δράση παρακαλώ», δημοσιογράφος αστυνομικού ρεπορτάζ για πάνω από 40 χρόνια, γνωστός σε όλους μας και όσους ασχολούνται με την δημοσιογραφία φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι διαθέσιμο. Και πιθανότατα θα έρθουμε και στην Κύπρο να κάνουμε παρουσίαση του βιβλίου, οπότε θέλω να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά. Εννοείται. Αυτό εννοείται 100%. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.